Εγώ πήγα στις 3.30 και είχε γίνει το συμβάν και δεν μ' αφήσα να μπω μέσα. Το πρωί, τα ξημερώματα. Με ενημερώσαν κάποιους φίλους από τη Θεσσαλονίκη. Σπουδάζαν μαζί τα παιδιά. Και ό,τι άκουσε στο τηλέφωνο, πυροβολισμό κτλ. Μιλούσε. Ήταν ανοιχτό το τηλέφωνο. Και άκουσε αυτός ο φίλος τον πυροβολισμό. Ναι, ναι. Και πήρε με ένα τηλέφωνο. Και έτρεξα εκεί και είδα την αστυνομία. Και δεν με αφήσανε να μπω καν μέσα. Δεν ήταν χωρισμένοι, δεν είχαν διαζύγιο τα παιδιά. Αλλά ήταν σε διάσταση. Είχαν, ναι, κάτι ψηλά πράγματα, αλλά που να ξέρουμε ότι θα εξελιχθούν σε χοντρά.